Καλώς σε βρήκα. Μόλις επέστρεψες από Κύπρο. Έτσι. Έχετε ξεκινήσει γυρίσματα. Ναι, έκανα κάποια γυρίσματα, γύρισα για λίγες μέρες και ξαναπάω την Κυριακή. Είδαμε το μήνυμα του Ανδρέα Γεωργίου που έγραφε Welcome SPAL. Ναι, τον ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, όπως και όλη την ομάδα του Ανδρέα. Με τους περισσότερους έχω συνεργαστεί πάλι πριν 5 χρόνια στο ROA MAT, στον Αντένα. Οπότε είναι η ίδια ομάδα και όλα καλά. Εμείς περιμένουμε να μην μας πεις μόνο 8 λέξεις. Θα πω παραπάνω, το υπόσχομαι. Τι θα κάνεις εσύ? Είμαι ένα διευθυντικό στέλεχος σε κανάλι. Οπότε μετά είσαι καλά μαζί μου για να έχεις δουλειά πάντα. Και τα υπόλοιπα θα τα δείτε. Δεν θα κάνεις το ρόλο του Αλέξη Παπά που διαβάσαμε? Η συνέχεια του ρόλου θα έλεγα. Πολύ μεγάλη χαρά που έπαιξα με τον κύριο Γιώργο Μπαρτσαλάκη και την κυρία Ζούνη και πολύ μεγάλη χαρά που τους γνώρισα. Καταπληκτική. Και ο Απόστολος Γκλέτσης μου κάνει πολύ καλή εντύπωση, δεν το περίμενα. Είναι έτσι πολύ, πολύ ζεστός και πολύ δοτικός. Το περίμενα αλλιώς. Πιο από μακρό. Πιο από μακρό, πιο βαρύ. Έκανε συνέχεια πλάκα. Το γουστάρω πολύ τον Απόστολο, δεν το περίμενα έτσι. Είχαμε καιρό να σε δούμε στη σειρά. Ναι, από το 15 έχω να παίξω σε τηλεοπτική σειρά. Οπότε μετά από 5 χρόνια και μετά από 2 reality, επιστροφή σε serial. Είδα στο Instagram που ανέβασες κάτι φωτογραφίες από μια φωτογράφηση για ένα εξώφυλλο στο εξωτερικό. Έκανα το πρώτο μου εξώφυλλο για την Αμερικάνικη αγορά. Είναι για ένα περιοδικό, το Mode λέγεται. Βγαίνει σε όλη την Αμερική, έχει έδρα το Miami και έγινε με την τηλεοπτική μου σύζυγο στο Netflix, την Ελληνοβέζε Βενεζουελάνα, το είπα, Αθηνά Μαρτουρέτ. Με αφορμή τη συμμετοχή μας στο El Señor de los Cielos. Και από ό,τι μου είπε η Αθηνά, θα δημοσιευτεί και σε κάποια blog όπως πολύ σημαντικά, όπως το Washington Post και κάτι τέτοια. Το σημαντικό για μένα είναι φυσικά ότι εντάξει, είναι το πρώτο με εξώφυλλο στην Αμερική και να σου πω την αλήθεια, αισθάνομαι μια περηφάνεια και ότι κάπως εκπροσωπώ τη χώρα μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή αφού φωτογραφηθήκαμε με φόντο το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνι, ότι πολλοί άνθρωποι στην Αμερική θα δουν από εμάς το ναό του Σουνίου, το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνι. Τι θέλανε να μάθουν για τον Γιάννη Σπαλιάρα? Δεν την έχω κάνει ακόμα τη συνέντευξη. Έκανα τη φωτογράφηση προς το παρόν. Ελπίζω να μην με ρωτήσουν για τις 4.000 στο Μαϊάμι. Το πιο ιδιαίτερο που σου έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια με θαυμάστρια? Αχ, πρόσφατα μου έχει συμβεί κάτι, αλλά δεν είναι πολύ ευχάριστο. Με παρακολουθούσε μια κυρία πολύ ώρα με το αυτοκίνητο. Πραγματικά φοβήθηκα. Ειδικά όταν μιλάμε για ότι βρισκόμουν στην Εθνική και ερχόταν πολύ κοντά στο αυτοκίνητο, έχει και κάποια επικινδυνότητα αυτό. Είχε γίνει 2-3 φορές. Ερχόταν εκεί από κάτω από το ξενοδοχείο, μου το λέγανε οι ιδιοκτήτες. Και κάποια στιγμή όταν πήγα να φύγω ένα βράδυ, κατάλαβα από τον καθρέφτη ότι κάποιο αυτοκίνητο με παρακολουθεί. Έγινε στην Κύπρο τώρα? Όχι, όχι. Στη Βόρεια Ελλάδα. Στις διακοπές? Ναι, ναι, στις διακοπές μου. Και σκέφτηκα ότι όταν βγω Εθνική δεν θα με ακολουθήσει άλλο και όταν βγήκα Εθνική είδα ότι ερχόταν από πίσω μου πολύ κοντά. Πάτησα γκάζι και μετά από λίγο πήρα την αστυνομία. Τι εννοεί τον ακολουθούσε τόσο πολύ? Για 3 μέρες ήταν. Το καλοκαίρι στη Βόρεια Ελλάδα διακοπές ο Γιάννης Παλιάρας. Τώρα αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι, ναι. Μας πέρασε. Για 3 μέρες λοιπόν διαπίστωσε πως μία γυναίκα με το αυτοκίνητό της τον παρακολουθούσε και τον ακολουθούσε. Φοβιστικό είναι αυτό. Περιγράφει όμως το σημειότυπο στην Εθνική, όπου πλησίασε τόσο πολύ κοντά που φοβήθηκε και κάλεσε την αστυνομία. Ναι. Είναι σοκαριστικό όταν έχεις έναν τέτοιον στόκερ που κοντεύει με το αυτοκίνητό σου να σε τρακάρει. Λογικό είναι να φοβήθηκε ο άνθρωπος.